Ήταν λίγο διστακτική, όμως άκουσε τελικά το κάλεσμα των κυμάτων της θάλασσας. Ο λόγος ότι 10χρονη θαλάσσια χελώνα Καρέτα Καρέτα Ηλιάνα, η οποία υγιής πια, πήρε το δρόμο προς το φυσικό της περιβάλλον σήμερα το πρωί από την παραλία που βρίσκεται κάτω από τον Ιδρύο Κρήτης, ενώ στο πλάι της βρέθηκαν πολλά παιδιά για να την αποχαιρετήσουν. Λέγεται Ηλιάνα γιατί βρέθηκε στις 20 του Ιουλίου, μέρα του προφήτη Ηλία, οπότε είπαμε να της δώσουμε αυτό το όνομα. Και έτσι κι αλλιώς είναι και θηλυκή στο φύλλο, οπότε τη στέριαζε. Είχε διαμεσολαβήσει ένα μεγάλο διάστημα περίθαλψής της από τους βιολόγους του Ενιδρίου Κρήτης, καθώς είχε βρεθεί μια αγκίστρη στο Μάγουλο, νότια της Κρήτης, και κινδύνευε η ζωή της. Αυτή η χελώνα είχε καταπιεί ένα αγκίστρι, μάλλον ήταν αγκιστρωμένο ένα μεγάλο αγκίστρι σχετικά με το σώμα της στο μάγουλό της, το οποίο αφαιρέθηκε επί τόπου, αλλά είχε καταπιεί και ένα μεγάλο κουβάρι από μυχήνες, οι οποίες όπως φάνηκε στην εκτογραφία που έγινε αργότερα, είχε σταματήσει το λαιμό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα, βρέθηκε όμως τυχερή χελώνα κι εμείς, γιατί το απέβαλε ο οργανισμός της σε 15 περίπου μέρες, το βρήκαμε στη Δεξαμενή. Η Ηλιάνα μπήκε στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς οι βιολόγοι χρειάστηκε να την περιθάλψουν με μπεταντίν. Κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Κινδυνεύσαμε να τη χάσουμε από την αφέμαξη που της είχαν προκαλέσει αυτά τα μιλιούνια των βδελών που είχε στο σώμα της. Και φάνηκε ότι η αλυφή του μπεταντίν δούλεψε πάρα πολύ αποτελεσματικά και μάλιστα ήταν θέμα παρουσίασης στο πρόσφατο συνέδριο της ενιδριολογίας, το ευρωπαϊκό, που συμμετείχαμε τον περασμένο μήνα. Δεν ήταν μόνο η Ηλιάνα που επέστρεψε ασφαλή στα καταγάλανα νερά του κρητικού πελάγους. Η Γογό πήρε και αυτή το δρόμο της προς την ελευθερία, ενώ είναι η μικρότερη χελώνα Καρέτα Καρέτα που έχει απελευθερώσει ποτέ το προσωπικό του Ενιδρίου Κρήτης. Βρέθηκε στην περιοχή εδώ κοντά στο Ενιδρίο, μπροστά από το ξενοδοχείο Knossos Beach. Ήταν και αυτή μπλεγμένη σε πλαστικά και είχε και αυτή ένα γκίστρι στο στόμα της, το οποίο όμως δεν είχε κατέβει στον ισοφάγο, είχε σταματήσει χαμηλά στο στόμα και μπόρεσε ο κτηνίατρος, ο κ. Πολυχρονάκης, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, να το αφαιρέσει την επόμενη μέρα. Έμεινε και αυτή για ένα μήνα περίπου στις εγκαταστάσεις μας, προκειμένου να κάνει προληπτικές θεραπείες και να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι καλά με την υγεία της. Αυτή λοιπόν την ονομάσαμε εγώ. Ήταν η τέταρτη φορά που τον Ιδρύο Κρήτης πραγματοποίησε με επιτυχία απελευθέρωση χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα υπήρξε σχετική ενημέρωση του κόσμου που παρευρέθηκε από το προσωπικό του Ιδρύου Κρήτης. Και όλοι εύχονται τα ζώα αυτά να παραμείνουν στο φυσικό τους περιβάλλον, χωρίς να συναντήσουν ποτέ ξανά κανέναν κίνδυνο.